Τη λιβερή πρωτιά για την Κρήτη, στο νησί βεβαιώθηκαν οι περισσότερε παραβάσει σε πανελλαδικό επίπεδο μετά από ελέγχου τη τροχέα για την οδήγηση υπό την επίρρρεια αλκοόλ το τριήμερο 29 με 31 Μαου. Όταν οδηγάμε δεν πίνουμε καθόλου. Όποιο θέλει να πιει, βάνει κι ένα που δεν πίνει και του πάει σπίτι, αλλιώ παίρνει ένα ταξί. Θέλει μυαλό λίγο να έχει ο καθένα, θα το κομίζει πω όλοι κάνουμε το σωστό. Πρέπει να αρχίσει από του νέου κυρίου που κάνουν αυτά τα πιο πολλά. Να ξέρουν πως η ζωή δεν μα τη δίνει δύο φορέ ο Θεό, μια φορά μα την έδωσε, έτσι. Και πρέπει να εκμεταλλευτούμε να παίρνουν γίνεται καλύτερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη τροχία, διενεργήθηκαν 9.727 έλεγχοι. Στην Κρήτη βεβαιώθηκαν 45 παραβάσει, ακολουθεί η Αττική με 43, 28 στην Κεντρική Μακεδονία, 25 στην Πελοπόννησο και στην τελευταία θέση βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία με μόλι 4 παραβάσει. Το αλκοόλ είναι ο θάνατο του οδηγού. Σαν μεγάλο εγώ, λέω στους οδηγούς πριν να ανεβούν μεθυσμένοι στο αυτοκίνητο να σκέπτονται τους άλλους. Τίποτα άλλο. Τον εαυτό του μπορεί να τον ε, αδιαφορούνε. Να σκέπτονται τους άλλους. Κατέχουμε δυστυχώς για άλλη μια φορά τα πρωτεία ο και γενικά η Κρήτη σε αυτό το, σε αυτό το πράγμα. Ε, πρέπει να μάθουμε συμπεριφορά, πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, πρέπει να μάθουμε οδική κυκλοφορία. Γιατί δυστυχώ και του χρόνου πάλι τα ίδια συζητάμε. Την ίδια ώρα, την τρίτη υψηλότερη θέση στου δείκτε τνησιμότητα από τροχαία δυστυχήματα μεταξύ παιδιών εφήβων και νέων έω 25 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέχει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Όπω επισημαίνεται σε έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτη, το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων για το 2019 είναι εντονότερο στι περιοχέ που το οδικό δίκτυο δεν είναι σε καλή κατάσταση και ιδιαίτερα στα νησιά. Κρήτη, Επτάνησα, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. 12 Όταν δεν έχουμε καλό οδικό δίκτυο και καλούς δρόμους, που τώρα σιγά σιγά αποκτούμε Ιόνια Οδό, Αγνατία Οδό, το, το ΒΟΑΚ να δούμε πότε θα αποκτήσουμε. Το ΒΟΑΚ είναι ένα πρόβλημα, ναι, αυτό το λέμε κάθε φορά. Πρέπει να δούμε να έχουμε καλή αστυνόμευση. Mm -hmm. Η καλή αστυνόμευση τι σημαίνει, να είμαστε όχι να βάζουμε παραβάσει για τι παραβάσει, παραβάσεις για να βελτιώνει το κόσμο και να βάζει μυαλό.